Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι βρισκόμαστε σε μια πόλη που έχει μια ομάδα, τον Όφη, η οποία μας βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έχοντας ξεκάθαρους στόχους και πολύ σοβαρούς, μια εποχή που είναι δύσκολη για τις Ελλήνες ποδοσφαιρίστριες. Παρά αυτά, οι κυρίες δείξαν υψηλό επίπεδο ετοιμότητας στην επιστροφή τους, πράγμα που δείχνει ότι αλλάζει η νοοτροπία μας και γρήγορα κιόλας. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε δύο διαφορετικά πράγματα. Ένα παιχνίδι με μια ομάδα η οποία θεωρητικά είναι η πιο αδύναμη του ομίλου, άρα η πιο επικίνδυνη από όλες, γιατί δεν έχει κανένα ξεκάθαρο στόχο, ενώ η ομάδα μας έχει ξεκάθαρο στόχο στη νίκη και στα δύο παιχνίδια. Και ένα δεύτερο παιχνίδι που είναι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο θα κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Άρα αυτή τη στιγμή είναι διτός ο στόχος της ομάδος, δύο διαφορετικά παιχνίδια, διαφορετικής δυναμικότητας, πλην όμως το ίδιο επικίνδυνα και τα δύο. Θα πρέπει να δείξουμε ανάλογη συγκέντρωση, ανάλογη πίστη στην πειθαρχία, στο πλάνο. Η ομάδα έχει διανύσει ένα μέρος αυτής της εξέλιξης. Έχουν γίνει σπουδαία βήματα πρόοδου. Αυτό το βλέπουμε και στο ποδόσφαιρο και στο πρωτάθλημα της χώρας μας. Οι παίχτριες πια λειτουργούν τελείως διαφορετικά. Πολλές από αυτές βιοπορίζονται από το... Πολλές από αυτές βιοπορίζονται από το ποδόσφαιρο, είναι πια επαγγελματίες, έχουν μεγάλες παραστάσεις από πρωταθλήματα του εξωτερικού και όλη αυτή την εμπειρία τους μας την μεταφέρουν μέσα στην εθνική ομάδα και στους αγώνες που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα για τα προκριματικά του Euro του 2025. Η ομάδα μας ψυχολογικά και αγωνιστικά θεωρώ πως είναι πάντα έτοιμη. Στόχος μας είναι και στα δύο μάτς η νίκη, με όμορφο ποδόσφαιρο, συνδυαστικό, να το ευχαριστηθούμε, να κατακτήσουμε την πρώτη θέση και σιγά σιγά να φτάσουμε και στα προκριματικά του Euro. Σίγουρα θα ήταν πολύ σημαντικό να έρθει ο κόσμος να μας στηρίξει, γιατί αυτό δίνει πολύ μεγάλη δύναμη στην ομάδα και όθηση. Οπότε θα τους περιμένουμε αύριο με χαρά στο γήπεδο να φωνάξουν για μας.